Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Αμερικής κύριε Δημήτριε, εξοχότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί μου εν Χριστώ Αναστάντη, Χριστός Ανέστη. Σας καλωσορίζουμε απόψε σε αυτήν την πρώτη συναυλία της νεοσύστατης Αρχιεπισκοπικής Βυζαντινής Χοροδίας. Θα ακούσετε και θα απολαύσετε το μεγαλείο της Βυζαντινής μουσικής, μία μουσική η οποία ψάλλεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, διότι είναι η μουσική που όντως αγγίζει την ψυχή του ανθρώπου και την οδηγεί στον Θεό. Ελπίζομαι ότι ακούοντας τους αναστάσιμους ύμνους που θα ψαλούν, θα συμπροσευχηθείτε μαζί μας για να ζήσουμε μαζί την χαρά της Αναστάσεως. Επιτρέψτε μου λίγα λόγια για την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η οποία οργανώνει την απόψινή συναυλία. Διακονώντας κοντά στον Αρχιεπίσκοπο επί 11 χρόνια, είχα την τιμή και την ευλογία να επισκεφθώ μαζί του εκατοντάδες ενορίες ανά την Αμερική. Στις επισκέψεις αυτές ο Αρχιεπίσκοπος αναγνώρισε την αντικειμενική ανάγκη δημιουργίας σχολής βυζαντινής μουσικής για να ανταποκριθεί στην έλλειψη σωστών ιεροψαλτών στις ενορίες μας. Όπως γνωρίζετε, η μουσική αποτελεί κεντρικό στοιχείο της Ορθοδόξου λατρείας. Από την γέννησή του, ο Κύριος μας συνοδεύεται από ψαλμοδία. Θυμηθείτε τους αγγέλους που εμφανίζονται στους ποιμένες και ψέλνουν το δόξα εν υψίστης Θεό. Αυτό το απλό παράδειγμα μας αποκαλύπτει τη μεγάλη σημασία που έχει η μουσική, η ψαλμοδία, στην λατρεία μας, όπου δηλαδή και εμείς βρισκόμαστε ενώπιον του Θεού. Για τούτο τον λόγο, εμείς σήμερα το βράδυ έχουμε την αίσθηση ως χοροδία ότι δεν παρουσιάζουμε απλά μία συναυλία, αλλά αντίθετα προσφέρουμε με τρόπο εκκλησιαστικό ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό για το μεγαλύτερο δώρο που μας χάρισε, δηλαδή την εκ νεκρών Ανάσταση. Έχοντας το λαμπρό παράδειγμα της σωστής εκτελέσεως της βυζαντινής μουσικής από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, όπου επί αιώνες η βυζαντινή μουσική παράδοση έχει παραμείνει αναλύωτη, ξεκινήσαμε την ίδρυση σχολής βυζαντινής μουσικής στην άμεση περιφέρειά μας, με σκοπό την διδαχή αυτής ακολουθώντας την πατριαρχική παράδοση. Αλλά σχεδόν αμέσως αντιμετωπίσαμε δυσκολίες. Μία σχολή δεν ιδρύεται χωρίς οικονομικούς πόρους. Αυτήν την δυσκολία μας την έλυσε με τη μεγάλη υποστήριξη του Καλλινικίου Ιδρύματος. Θέλω να εκφράσω δημοσίως στο Ίδρυμα και στο Ίδρυμα αυτό την ευγνωμοσύνη όλων μας, διότι με την δωρεά των 10.000 δολαρίων μας έδωσε την δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτό το νέο και πολύ αναγκαίο διακόνημα της Αρχιεπισκοπής μας. Παρόλο που ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο του 2010, η σχολή μας σήμερα αριθμεί 27 μαθητές από ηλικίας 6 έως 65 ετών, παιδιά, νέοι, άντρες και γυναίκες. Απόψε θα έχετε και την χαρά να καμαρώσετε τους 4 νεαρότερους μαθητές της σχολής, οι οποίοι κάθονται εδώ δεξιά μου. Και όπως ο προφήτης Σιμεών αναγνώρισε τον Σωτήρα Χριστό όταν τον πήρε αγκαλιά, παρόλο που ο Κύριος ήταν μικρό βρέφος, έτσι και εμείς, κοιτώντας αυτά τα μικρά παιδιά, διατηρούμε την ελπίδα ότι θα μεγαλώσουν μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας και θα μεταλαμπαδεύσουν στην επόμενη γενιά την εκκλησιαστική μουσική μας παράδοση. Οι ύμνοι που θα ακούσετε σε λίγο ψάλλονται καθ' όλη την περίοδο του Πεντηκοσταρίου.
Τελειώνοντας, θα σας ταξιδέψουμε νοερά στα χρόνια του Ομήρου. Θα ακούσετε για πρώτη φορά από χοροδία στην Αμερική το Ευαγγέλιο του Εσπερινού της Αγάπης στην Ομηρική Διάλεκτο. Ευχόμαστε η απόψινή βραδιά να σας μείνει αξέχαστη και η ψαλμωδία που θα ακούσετε να σας οδηγήσει στην χαρά της Αναστάσεως. Χριστός Ανέστη. Your Eminence, Archbishop Demetrius, Your Excellencies, Reverend Fathers and Deacons, beloved students, faithful, and of course, beloved chanters, Christ is risen. It constitutes a unique blessing and honor to welcome you this evening to this first ever Byzantine music concert performed by the newly formed Archdiocesan Byzantine Choir with the theme, Arise, O Lord. The formation of this choir has been the outgrowth of another special undertaking that has begun right here in our direct archdiocesan district. For over 10 years, I've had the blessing and the distinct honor to serve as deacon to the archbishop. During this 10-year, I've had the blessing also to be visiting hundreds of churches throughout the United States and to observe at a close hand the diversity of churches throughout the United States. One of the things that was witnessed in our many visits with His Eminence was the lack of proper ecclesiastical music, not by will, but by simply not having the proper people trained in the proper way. This arose to the, we concluded therefore that there was an objective need to establish a school of Byzantine music right here in our direct archdiocesan district. And to play on the theme of our last clergy lady, which was to come and see, we also added to this in our own way through the school, come and see and listen, because part of what people do when they come to worship is hear how things are done. As I mentioned in Greek, we know the centrality of music in our worship from the moment God becomes man. His birth is not only accompanied by signs in the sky and magi and other fulfillments, but by angelic chant. You remember the phrase, glory to God in the highest, when Christ is born. Thus, with the full support and blessing of Archbishop Demetrius, we inaugurated this past October the establishment of the Archdiocesan School of Byzantine Music. But to inaugurate such an undertaking implies that you have the funds to establish such an operation. But God provided through the generosity of the Callinicium Foundation the seed that we were looking for. And I would like to publicly acknowledge Mr. Dimos, who is not here, I don't believe, at least this evening, and through him, all the members of the Callinicium Foundation, for their generous support of our school with their decisive grant of $10,000. Currently, the school has 27 students, with more students waiting to enroll in September. Our students love the music so well that some of them wish to continue throughout the summer, which is a first for students. On your way out this evening, and when you'll be able to pick up some brochures that tell you a little bit more about our school. But the school also became a magnet. And out of that school, in this kind of momentum, was formed what you all observed behind me this evening, a desire to promote Byzantine music, and I'm so happy to see the young faces that stand behind me that are so representative of the beauty of this music as well. And under the direction of Mr. Dimitrios Kechayas, who I underscore here is an American-born young man, the gentleman at the far end here, raised here in America, and yet was able to perfect his studies in the Conservatory of Athens with a perfect score. Also, he is the primary teacher, along with his brother, Antonios Kechayas, as the second teacher in our school. Our hope as a choir is that this choir becomes a vehicle not only to promote Byzantine music, but of course our own school. And we hope that you'll understand Byzantine music, as someone recently said, when we enter a church and we look at the icons, icons are not art. We're not entering a museum here, but we're entering a holy space, and these are objects. And inasmuch as an icon is an object that leads us to God, I would argue then that the music you're going to hear this evening, I pray, would all lead you to God.
Without further ado, please welcome the Archdiocesan Byzantine Choir. Thank you.
Όπως πάντοτε, το τέλειο θα το βρούμε στον Παράδεισο. Υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα στην παρτιτούρα, σε ένα από τους ύμνους που θα το καταλάβετε βέβαια. Οπότε σας χρωστάμε έναν ύμνο. Και άμα τη θέλει η αγάπη σας, να πούμε ένα κι άλλο. Εντάξει, okay. Thank you.
Καλό σεβασμιότατε. Εκτός αν θέλετε να ακούσετε κι άλλα. Εξ ονόματος όλων απόψε που γέμισαν τον Ιερό Καθεδρικό μας Ναό, θα ήθελα να εκφράσω θερμότατες ευχαριστίες και συγχαρητήρια σε αυτή την εξαιρετική βυζαντινή χοροδία, η οποία απόψε μας παρουσίασε ένα έξοχο πρόγραμμα. Απόψε δεν ακούσαμε μόνο μουσική, αυτό ήταν και μάθημα. Μάθημα για το τι σημαίνει η βυζαντινή μουσική. Ήταν μάθημα που δείχνει τον σωστό ρυθμό. Προσέξατε ότι ο ρυθμός εκτελέσεως ήταν ένας ρυθμός που βοηθεί να είναι ο άνθρωπος ξύπνιος και να προσεύχεται και όχι να κοιμάται. Δεύτερον, είδαμε τι σημαίνει το είδος που έχει μια πρώτη φωνή που εκτελεί την μελωδία και το ισοκράτημα. Στην ευρωπαϊκή μουσική έχουμε την δεύτερη, την τρίτη ή την τέταρτη φωνή. Στη βυζαντινή έχουμε την κυρία μελωδία με το ισοκράτημα. Και το ισοκράτημα απόψε ήταν όντως εξαιρετικό και φάνηκε στους διαφόρους ήχους τους οποίους παρουσίασε η χοροδία. Επιπλέον η χοροδία έκανε μια σωστή επιλογή ύμνων για να έχουμε μια αίσθηση της ποικιλίας, της μουσικής ποικιλίας που έχει η βυζαντινή μουσική, αλλά σε κάθε ύμνο διάλεξαν έκδοση που ήταν πάρα πολύ σωστή, διότι οι ίδιοι ύμνοι μπορούν να ψαλούν κατά πάρα πολλούς τρόπους. Απόψε είχαμε μια σωστή επιλογή σωστών τρόπων, και όταν λέω σωστό, κάτι που μουσικά ακούεται ευχάριστα και δεν δημιουργεί σύγχυση, ακουστική σύγχυση στον ακροατή. Είχαμε επιπλέον την εξαιρετική έκπληξη των παιδιών. We have the four children, τα οποία παρουσίασαν πρώτον την παραλλαγή, which means they read the notes, διάβασαν τις νότες, παβου, γαδί, και ζω, νίπα, and then the very melody. Και τα παρουσίασαν τόσο ωραία. Ευχαριστούμε τα παιδιά ιδιαιτέρως. Έτσι, απόψε, διαπιστώνουμε ότι επιπλέον της αρχιεπισκοπικής χοροδίας που έχουμε και την οποία έχουμε για 10 χρόνια, χάρη στην προσπάθεια και στην ωραία προσφορά της κυρίας Κολέβα που είναι μαζί μας απόψε, και των ευεργετών της χοροδίας που είναι το ζεύγος Δημητρίου και Γεωργίας Καλοειδή και του κυρίου Πανίκου Παπανικολάου, απόψε χαιρετίζουμε την παρουσίαση, την γέννηση μιας άλλης πλέον μουσικής οντότητος που είναι η χοροδία των Βυζαντινών ψαλτών. Το επόμενο βήμα είναι να έχουμε πλέον και μία συμφωνική ορχήστρα. Ίσως σε κάποιο διάστημα να έχουμε και αυτό για να συμπληρώσουμε την εικόνα της μουσικής προσφοράς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Όλη αυτή η εργασία και η απόψινή προσφορά συνδέεται πάρα πολύ, και το λέω ευθέως, με την προσπάθεια του Αρχιδιακόνου της Αρχιεπισκοπής, του Πατρός Παντελεήμονος Παπαδοπούλου. Επιπλέον του πολύ βαριού και δύσκολου έργου που έχει ως αρχιδιάκονος, είχε αυτό το πάθος, αυτό το μεράκι, ότι πρέπει να γίνει κάτι με την σχολή βυζαντινής μουσικής. Και έγινε, ξεκίνησε, και σκέφτηκαν επίσης να παρουσιάσουν και την απόψινή συναυλία ή συμφωνία, γιατί δεν είχαμε αυλούς, δεν είχαμε κλαρίνα ή άλλα όργανα, είχαμε φωνή ανθρώπινη, να παρουσιάσουν αυτή την εξαιρετική χοροδία για όσους είναι οικοί
με χορουδίες βυζαντινής μουσικής. Απόψε ακούσαμε κάτι από τα καλύτερα σύνολα βυζαντινής μουσικής που έχουμε ακούσει. Τουλάχιστον εγώ πολύ σπανίως άκουσα τόσο καλό βυζαντινό ήχο. Σε σωστό ρυθμό, σωστά ισοκρατήματα, σωστή επιλογή των κειμένων. Η χοροδία αυτή αποτελείται βέβαια εν μέρη από καθιερωμένους ψάλτες. Είναι νέοι μεν, αλλά είναι καθιερωμένοι ψάλτες της περιοχής μας, αλλά και από φοιτητάς μας της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού. Είναι λοιπόν ένα μείγμα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι συνδυάζει ψάλτες οι οποίοι είναι ήδη εν ενεργή με ανθρώπους από την Θεολογική Σχολή οι οποίοι ετοιμάζονται να γίνουν ιερείς. Είναι κάτι το πολύ ασύνηθες, αλλά και κάτι το πολύ ωραίο. Ευχαριστώ και συγχαίρω ιδιαίτερως επίσης τον μαέστρο, τον διευθυντή της χορδίας, τον κύριο Δημήτρη Κεχαγιά, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας από τους εκλεκτούς ψάλτες της περιοχής μας, αλλά έχει και την ευθύνη της διδασκαλίας της σχολής και βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αυτά, τα μικρά παιδιά, παρουσίασαν με τόση χάρη την μουσική παιδεία, που είναι θέμα ελαχίστων μηνών που έχει αρχίσει αυτή η χοροδία. Βεβαίως, όπως συμβαίνει και με άλλα πράγματα, πίσω από αυτή την ωραία προσπάθεια υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει τις βάσεις. Απόψε είναι μαζί μας ο δάσκαλος και του κυρίου Κεχαγιά και άλλων ψαλτών, ο κύριος Τέλιαρος. Είναι μαζί μας. Ο κύριος Τέλιαρος, ο οποίος προσέφερε αφιλοκερδός την διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής με τον σωστό τρόπο επί πολλά χρόνια, έχει άλλη δουλειά. Το έκανε τελείως εθελοντικά. Απόψε είμαι βέβαιος ότι είχε την χαρά να ακούσει και να δει τους κόπους του, όπως ο καλός Γεωργός κύριε Στέλιαρε, ο οποίος σπέρνει μεν το Σεπτέμβριο, αλλά πρέπει να έρθει το καλοκαίρι να δει τα χωράφια να γεμίζουν με τον καρπό και να θερίζονται και να προσφέρουν την τροφή στους ανθρώπους. Απόψε είδατε τι σημαίνει η αφοσίωση σε μια τέτοια ωραιότατη εργασία. Και πάλι εκφράζω τις ευχαριστίες εκ μέρους όλων, τα συγχαρητήρια, ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πατέρα Παντελήμωνα, ο οποίος όχι μόνο οργάνωσε την Βυζαντινή Σχολή και την Αποψινή Ευκαιρία μαζί με τους συνεργάτες του, αλλά έψαλε, είναι και μέλος της χοροδίας, όπως είναι και ο γιος του, ο Νικηφόρος. Ένας από τους τέσσερις είναι γιος του πατρός Παντελήμωνος. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια, όπως βλέπετε. Και όπως λέμε, το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, αλλά όταν έχετε ένα ωραίο μήλο και μια ωραία μηλιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το φαινόμενο. Και είναι επίσης σημαντικό ότι αυτή η γιορτή, η πανδεσή απόψε, προσφέρεται την ημέρα που γιορτάζουμε την γιορτή της μητέρας. Είναι η γιορτή της μητέρας, πίσω από τους μουσικούς είναι όχι μόνο οι δάσκαλοι των, αλλά και οι μητέρες των. Και επομένως απόψε αυτή η προσφορά είναι και για τις μητέρες, τις συζύγους μερικών από τους ψάλτες, αλλά και τις μητέρες των παιδιών. Και επιπλέον είναι και η μέρα κατά την οποία τιμούμε δύο μεγάλες μορφές ανδρών, τον Ιωσήφ από Αρημαθέας και τον Νικόδημο, οι οποίοι κατέβασαν τον Κύριο από το Σταυρό και τον έθαψαν, αλλά και τις μυροφόρες γυναίκες, Μαρία Μαγδαληνή, Σαλόμη, Μαρία του Ιωσήτος, Μαρία Ιακώβου. Αλλά επιπλέον είναι και η μέρα που η Εκκλησία γιορτάζει έναν κορυφαίο ευαγγελιστή και θεολόγο,
τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Τον άνθρωπο ο οποίος έγραψε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τρεις επιστολές και την Αποκάλυψη. Έγραψε δηλαδή 5 από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ωραιότατη σύμπτωση για μια τέτοια βραδινή πανδεσία, την οποία μας εχάρισε η χοροδία. Για μια ακόμη φορά, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας έχει πάντα καλά και να ισχύει για σας αυτό που λέγεται στο βιβλίο των Ψαλμών, «Εϋψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών». «The praises of God are in their throat, not simply in the mouth, or in the lips, or in the heart, but in the throat». The throat as a central instrument to produce these magnificent voices. God bless you. This is the beginning. The children's choir has a life so far of 10 years. You are a newly born entity. We wish you 100 years plus. Ο κύριος Στέλιαρος εκλήθη εις το πόντιο. To direct something? Okay, please. That was a surprise. I didn't know about this conspiracy of goodwill. Thank you so much. Ευχαριστώ ιδιαίτερος γι' αυτό. Δεν μπορώ να κλείσω χωρίς να σημειώσω κάτι ακόμη. Το τελευταίο το οποίο έψαλε η χοροδία στο κύριο μέρος της ήταν η απόδοση του Ευαγγελίου από το κατά Ιωάννην που διαβάζεται την Κυριακή της Αγάπης. Ους εις οψίας τη ημέρα εκείνη τη μία των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων ήρθεν ο Ιησούς και έστει στο μέσον και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Και τούτο λοιπόν έδειξε αυτής τας χείρας και την πλευράν αυτού εχάρισαν οι μαθητές, Θωμάς δε ούκιν με ταυτόν ότι ήλθε. Κάποιος έγραψε, μετέφρασε αυτό το κείμενο του Ευαγγελίου
σε γλώσσα, στη γλώσσα του ομήρου, χρησιμοποιώντας επίσης τα μέτρα του ομήρου. Θυμάστε πώς πήγαινε αυτός ο ύμνος. Σας θυμίζω τις πρώτους στίχους από την Οδύσσεια του ομήρου, για να δείτε την ομοιότητα. «Άνδρα μη ένεπε μούσα πολύτροπον όσμαλα». That's exactly the rhythm. It was a very beautiful thing and it was a good idea. Maybe, since the Homeric poems were performed in singing, maybe this is the way our ancestors of 800 years before Christ read Homer and sang Homer this way. Ίσως έτσι έψαλαν στα 800 χρόνια από Χριστού τα ποίηματα του Ομήρου οι άνθρωποι. Κάπως έτσι, με αυτή τη μουσική. Ευχαριστούμε γιατί μας πήγατε πίσω πριν από το Βυζάντιο, όλμως 1000 χρόνια προ Χριστού. Ευχαριστούμε για αυτή την ιδιαίτερη προσφορά, η οποία έχει μια τεχνική δυσκολία για να εκτελεστεί. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε. Πάτερ Παντελήμων, τι έχετε τώρα μετά από αυτή την... Φωτογραφίες. Υπάρχει και μία δεξίωση. Χρησιμοποιήθηκε η λέξη πανδεσία. Πανδεσία είναι λέξη που εισάγει φαγητό. Επομένως, έχουμε πανδεσία απόψε. Στη δεξίωση που ακολουθεί. Να είστε καλά.